δυνατή Ελλάδα βέβαια ενοχλεί κάποιους. Δεχόμαστε έτσι από τους γείτονές μας νέους λεονταρισμούς, αλλά όσο αυτοί απειλούν, τόσο εκτίθενται και πιστεύω ότι όσο μας προκαλούν, τόσο περιθωροποιούνται. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μπει σε διάλογο για τις παράνομες και ανιστόρητες διεκδικήσεις της Τουρκίας, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο την ώρα που η τουρκική επιθετικότητα συνεχίζεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η γεωγραφία μας θέλει δίπλα-δίπλα. Όμως δυστυχώς εκείνοι επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας, απέναντι στο διεθνές δίκαιο, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στο ΝΑΤΟ. Εμείς συνεπώς δεν έχουμε λόγο να ανοίξουμε διάλογο με το παράνομο, με το ανιστόρητο και τελικά με το αδιέξοδο. Η Άγκυρα συνεχίζει το χαβά της. Μετά την εκ νέου αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στην νησιά του Αιγαίου από τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με μια εμπριστική ανακοίνωση έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, επιχειρώντας να κάνει το άσπρο μαύρο. Συζητήθηκαν οι ολοένα αυξανόμενες προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες τις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος. Τονίστηκε ότι η αποφασιστική μας στάση θα συνεχιστεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφέροντων του έθνους μας χωρίς συμβιβασμούς. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και θέλει να βάλει φρένο στους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει το απόλυτο συμφέρον για την σταθερότητα στα Βαλκάνια. Έχει απόλυτο συμφέρον να εμποδίσει τους αναθεωρητισμούς στα Βαλκάνια. Πειρά κατά της Ελλάδας για το βέτο που είχε ασκήσει στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για να δικαιολογήσει την άρνηση της Τουρκίας στην ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας. Μακεδονία'nın NATO'ya üyeliği kaç sene sürdü? 11 yıl sürdü. Neden 11 yıl sürdü? Çünkü Yunanistan Makedonya'dan ismini değiştirmesini istedi. Yani Kuzey Makedonya oldu. Ondan sonra NATO üyesi olabildi ve 11 yıl sürdü. Την ίδια ώρα οι ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο και τη μεγάλη ετήσια άσκηση της στρατιάς του Αιγαίου που γίνεται στην περιοχή της Σμύρνης με βασικό σενάριο αποβατικές ενέργειες σε νησί. Καλούμαστε σε καθημερινή βάση να αντιμετωπίσουμε την προκλητική και αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, ωστόσο η Ελλάδα παραμένει πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Προβληματισμό προκαλεί επίσης η συμμετοχή στην άσκηση μιας πυραυλακάτου της Λιβύης στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας που έχουν υπογράψει Άγκυρα και Τρίπολη, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να εμπλέξει και τη Λιβύη σε μια νέα πρόκληση εντός του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου.